Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άτομα άνω των 15 ετών. Μου και δεν την έχω δείξει ακόμα και στο Μάρκο. Λουκατζίδες μας κατάτσες, μωρή. Δες το θετικά, να έχουμε καλή φυσική κατάσταση για το φως. Κάσε, μωρή, σκάσε, μωρή. Εδώ είναι τίνκα στο μπάτσο, μωρή. Κάντε τις αδιάφορες. Περπατάτε μέσα στο χάι χούι. Τι να κάνουμε? Γελάτε, γελάτε. Γιατί γελάμε, καλέ. Γελάτε, γελάτε, ξέρω. Ας γελούμε και ας πηδούμε για να λέμε πως δεν πεινούμε. Να σου πω τώρα, εσύ μας κουβάλισες εδώ στα κατσάβραχα για να πάρουμε προφυλάξεις. Ναι, γιατί μια φορά δεν πήρα η πουτάνα και μου έμεινα μανάτι το κολόπεδο. Σήκω, παιδί. Δεν αφήνει τα κοσμικά, λέω, να δούμε τι θα κάνουμε. Άντε, παιδάκι μου, για να ρίξω και ροκανίδι στο μαγαζί. Δίκιο έχει, παιδιά, δεν έχουμε χρόνο. Δεν έχουμε. Φεύγει σε μια εβδομάδα το καθήκη. Κοριτσιά, ναι. Λέω εγώ τώρα. Μήπως να το ξανασκεφτούμε. Ναι, να το ξανασκεφτούμε και να μαζευτούμε και σε μια εβδομάδα. Τι να ξανασκεφτούμε, δεν έχουμε ξανασκεφτούμε τίποτα. Ελάτε εδώ, ή τώρα θα το φάμε το καθήκη ή ποτέ. Αυτό το σκεφτόταν να μας τρεπατσάριζε στα 12 και με έχει κάνει ένα σχήμα με το πετσί μου 20 χρόνια τώρα. 25. Πρόσεξε καλά, μωρή, πρόσεξε. Γιατί δεν το έχω σε τίποτα. Μετά το μαντάνα φάστε καμιά παριζιάνα. Ένα λεπτό, το παζαρεύω. Πάμε 50-50. Σιγά, μωρή, μην πάρουμε και τηλέφωνο το φίλο από το σπίτι. Έχει δίκιο. Δεν είναι μόνο τι έκανε σε εμάς. Είναι που το συνεχίζει χωρίς κανένας. Το συνεχίζει, λέω, και τώρα. Το καταλαβαίνεις αυτό. Και αφού δεν βρέθηκε κανένας να του τα κόψει, θα του το κόψουμε εμείς φέτες. Σταμάτα, είναι πίσω αστυνομικός. Χεσμένο τον έχω, χεσμένο. Μα τα καλέ. Ωραία, εδώ πάνω. Στόπα, παιδί μου, είναι πίσω αστυνομικός. Κι εγώ στόπα, παιδί μου, χεσμένο τον έχω. Όχι, χεσμένο, αγάπη μου, όχι, χεσμένο. Μόλις είδες τον μπάτσο στο πάρκο να σε πάρει για ανάκριση, ακούσαμε την κλιμακτήριό σου να έρχεται. Ναι, και εγώ την άκουσα. Σε μωρή, είχα ζει αμέσως κι εγώ την άκουσα. Ώστε να καταλάβω ότι είναι για το παρκάρισμα. Τα έπαιξε. Και εσύ, κυρά μου, να πας να χώσεις το σκαραβαίο μέσα στην πόρτα του Στεφανόπουλου. Ποιο εκεί δηλαδή δεν μπορούσε. Ποιο εκεί, παιδί μου, ήταν τα τρία τη τάη. Πήρα μια τρομάρα, λέω, Αλέκα μου. Αυτό ήταν, ως εδώ ρέμο, φτηνά τη γλίτωσες. Και καλά το κλάμα στον ώμο του μπάτσου. Εκεί είναι τα κουλά περί πολιτικών κρατουμένων. Πού στον κόρακα σου ήρθανε? Αυτά, μωρή, ποπάρα, είναι κατάλοιπα. Από τότε που με κυνηγούσαν οι μπάτσοι με τη βούρτσα και με τις αφίσεις και τους έλεγω ότι είμαι τα πετσέρια. Τι κάνει τώρα, αυτή άρχισε πάλι τα παλαιοκομμουνιστικά της. Άι, μωρή, φασίστο τώρα μιλάς κι εσύ. Είχε χάρη, αγάπη μου, που δεν βγήκαμε στον πόντο. Είδα, αλλιώς θα σου έλεγα εγώ τώρα. Τι, μωρέ, τι θα γινότανε, σιγά κάτι πως τ' άλλαζε τώρα. Το πολύ πολύ η γραμμή σε πόλια δάφνη να γινότανε σε πόλια να τάσσε. Αντί να πλακ... Αντί να πλακωνώστε, βάλτε τα ποδάρια στον ώμο και να δούμε τι θα κάνουμε. Ναι, αλλά κορίτσι μου, αυτά τα πράγματα είναι και επικίνδυνα. Ναι, αλλά ξέρεις τι είπε ο Νίτσε. Τι? Ζήσε επικίνδυνα. Ναι, αλλά ξέρεις τι έπαθε ο Νίτσε. Πέθανε. Γιατί παιδιά σας παίρνω! Εγώ σας παίρνω, σε παρακαλώ. Μη στέρνει στον πανικό, αγάπη μου. Τα είπαμε αυτά, τα είπαμε, τα μιλήσαμε, τα συμφωνήσαμε. Τίποτα δεν συμφωνήσαμε. Συμφωνήσαμε, το θέμα έληξε. Ο τύπος μετράει ανάποδα. Ναι, αλλά καμώ, αλλά υπάρχει Θεός και μας βλέπει. Ο δικός σου ο Θεός, φοφόκα μου, την ώρα που ο Μαντάς μας έκανε ό,τι μας έκανε, απουσίαζε, άρα μπορεί και να απουσιάζει και την ώρα που θα τον φάμε. Άλλες απορίες. Κορίτσα, να σας βγάλω όλες μαζί μου από τώρα. Άσε, φίλε, θα μας βγάλουνε μετά στη γενική ασφάλεια. Χριστέ μου! Να τραβήξω. Τράβα, πουλάκι μου, από εδώ. Τράβα, μη σου πω τι να τραβήξεις. Μόλι θα πέσω. Σιγά, σιγά. Δεν αντέχω. Έλα. Εντάξει, κορίτσια. Πώς μπορείς. Μετά από τόσα σκαλιά. Εντάξει, να τον φάμε. Αλλά πώς να τον φάμε, εσείς. Αφού σχέδιο δεν έχουμε. Σωστά, φοφό. Σωστά! Στοιχεία για τις κινήσεις του δεν έχουμε. Σωστά, φοφό! Σωστά! Ωραία. Και πες ότι τον βρίσκουμε σε μια γωνιά, τον μπαγκλαρώνουμε. Εμπιστεύεσαι εσύ, μωρή, τη φοφό να τον πυροβολήσει? Όχι. Α, όλα κι όλα τον τόμου. Και γιατί να τον πυροβολήσει, φοφό? Μα ποιος να τον πυροβολήσει? Να τον πυροβολήσει η Πόπη που δεν με εμπιστεύεται. Α, πά, και γιατί να τον πυροβολήσει η Πόπη δηλαδή? Και ποια να τον πυροβολήσει? Σκάστε, φάουσες. Σκάστε! Αν το θέμα μας είναι ποια θα πυροβολήσει, εγώ. Εγώ θα αποφασίσω ποια θα πατήσει τη σκανδάλη εκείνη την ώρα. Α, έτσι. Έτσι την κάνω κι εγώ την καπετάνισα. Αλλά τι περιμένεις, αγάπη μου, κομμουνίστριες,
Θα ξεχάσω εγώ που το 89 πήγατε και συνεργαστήκατε μαζί μας. Παλιοπροδότες, φοβό, πού είσαι μωρή, φοβό. Ο Αγιώργης μας φύλαξε, μεγάλη χάρη του Ντομινίκη μου. Λοιπόν, κορίτσια, αρκετά ξεκατηνιαστήκαμε. Ανασκουμποθείτε, ψάξτε, βρείτε τρόπους να τον φάμε. Και το βράδυ στις Ριγίλες. Έλα. Ένα καλέ μαντάμ να σας τραβήξω μια, δεν έχω κάνει και σε φταί. Καλέ μαντάμ να σε πει μάνα σου. Άντε ρε Μόρτη, τράβα μου εμένα μία. Και μένα, και μένα. Αλλά να έχει πίσω την Ακρόπολη. Εσένα θα έχει φοβόκα μου η φωτογραφία την Ακρόπολη. Και οι δυο μας δεν χωράτε μες στο κάδρο, μανάρι μου. Έλα, Λέκα, πάμε. Θες εσύ τώρα να θυμάσαι τη μέρα, ε. Έλα. Άντε, λάτε. Μια φωτογραφία μόνο, γιατί. Δεν μου λες, ρε Διαμαντόπουλε. Αυτή η φωτογραφία βγαίνει σε πόστερ. Γιατί? Για το κελί. La verità mi fa male, lo so. La verità mi fa male, lo sai. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. La verità mi fa male, lo so. Lo so che ho sbagliato. Su con me, chi lo sa perché? Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. Οχτώ το πρωί έξω το Μινιόν για τα πατάκια του μπάνιου. Το ξέρεις εσύ ότι έχει κλείσει το Μινιόν. Σε ψάχνει ο Κουρκούλης. Καλημέρα, Λέκα μου, εγώ χαμπάρι δεν πήρα. Βγαίνω στην Κάνικος, βλέπω ένα ταξί, το βουτάω, μπαίνω μέσα. Παππού στο πίσω κάθισμα με φιάλι οξυγόνου να του βγαίνει ψυχή. Η θίτσα μπροστά με τρεις σειρές πέρλες και το μαλλί λάχανο να κανονίζει το κινητό τάτης κηδείας. Και βλέπω μπροστά μου το Θεό τα ρυθμό. Μαύρη είπε θα σε κάνει που έγραψες ότι φοράει το δωδεκάποντο. Δημοσιογράφη μας τα λέγαμε την αλήθεια να γράψουμε. Ηλιοκαμένος, ο μισός του οδηγού το μαύρισμα. Λευκό αρμάνι, χρυσή καδένα να ξαπλάρει στη γουρνότριχα. Τη έφερα την τσάντα η μαλάκο. Το υδρότας να κυλάει στα βλάκι, να έχει παπαριά στο σόρτς. Πού τα είναι σε σύμμορη όλα αυτά από πίσω. Δημοσιογράφη μας τα λέγαμε μου. Φρέντο καπουτσίνο στο μαραφέτη. Μπουγάς ο πλανητάρχης στη διαπασόν να κόβει τον επιθανάτιο ρόγχο. Που πάτε του λέω στο τζάνιο μου λέει. Και φυσιά του λέω στο δρόμο μας είναι μου λέει. Εγώ του είπα θα σε πωλήσω μη μπουκάρει κατά εδώ. Χαρκάρουμε τους γέρους στο τζάνιο. Κατεβάζει το τρέντι το γυαλί και τι μου λέει. Με λένε Νικόλα και τα κάνω όλα. Ναι παρακαλώ την Πόπη θα ήθελα. Δεν είναι εδώ η Πόπη. Και είσαι εσύ. Δεν έχεις όνομα. Το πλησί, Ρουφιάνα. Το μανούρι τέλειωσε. Κατάλαβες. Θα τη σηκώνουμε τώρα και τα τηλέφωνα. Δεν κοιτά εκεί να σου κάνει κανένα παιδί, στέρφα. Και πιάσε τότε λίγη φέτα. Ακλήρη, θα μείνουμε άκληροι, στο λέω. Και ποιος μπορεί να πάει μαζί της. Εσύ, μάκι μου, κλείς τα μάτια και πήγαινε. Βαριέμαι. Τότε τι την κρατάς και δεν τη σουτάρεις. Να έχουμε και τρώει το φαΐ μας τσάμπα και τρώει και τον άμπακο. Μορταντέλα. Ξύνησε, μάκι μου, και την έστειλα στο μαγαζί. Ο Μόσχος, αγόρι μου. Ο Μόσχος. Άμα λείπει, τρομόρεξη ο πούσης. Να σου πω καλέ, αυτά ας πούμε έχουνε φωνούς. Κατ' εξοχή. Α, πολλούς. Τους σκοτωμούν. Μάλιστα. Και δεν μου λες ας πούμε, τους πιάνουν τους κακούς στο τέλος. Μερικές φορές ναι, μερικές φορές όχι. Ωραία. Λοιπόν, βάλε μου τις μερικές φορές όχι. Ό,τι έγινε παπά μου έγινε γιατί με ξεβίαζε ο πεθερός μου. Μου έλεγε ότι αν δεν πάω μαζί του θα τα ξεράσει όλα στον άντρα μου. Για τότε που με είχε πιάσει με τον μπατζανάκι μου στο εξοχικό του κουνιάδου μου στη Βραβρώνα. Και δεν με είχε γι' αυτό δηλαδή. Αυτό που με είχε γι' ήταν να μην πάρει χαμπάρι ο κουμπάρος μου. Γιατί εγώ με αυτόν τρέφω μια τρυφερή φιλία. Ελπίζω να με καταλαβαίνετε. Ναι, πω. Υπέροχος άνθρωπος. Τυχερή Ευαγγελιό. Καλή βρώμα κι αυτή. Την είχε πέσει και στον άντρα μου. Αλλά αυτός βράχος, πιστός στη δεύτερη ξαδέρφη. Χρόνια τώρα κάνουν παρέα. Εντάξει, όχι ότι με πειράζει. Μια χαρά περνάει κι αυτός κι εγώ. Εκείνο που με νοιάζει τώρα, παπά μου, είναι ότι περιμένω από Γερμανία τον άλλο μου κουνιάδο. Ανθρακόρυχος αυτός και... Καλά, παιδί μου. Πάρε και μια ανάψα τώρα, γιατί έχεις μεγάλο σόι από ό,τι βλέπω. Είναι και μια πιστή η οποία προηγείται, να σου πω, μέσα εδώ στο μαγνητόφωνο και θα την ακούσω εγώ και θα βγάλω την κυπητερή.
Μα γίνεται τώρα στο μαγνητόφωνο, πάτερ, εξομολόγηση. Η εκκλησία τέκνων ακολουθεί τα σεπιταγά στο εξυγχρονισμού. Τι κασέτα θέλει να σου δώσω, 60 ή 90. Πού είχαμε μείνει? Στον κουνιάδο σου, τον άνθρα Κόριγχο. Δώστε μου μια 90. Να σε κάνω ευλογημένη, χάλασε και το CD recorder που είναι και τρίωρο. Μεγάλο δεν είναι αυτό, πάτερ. Ναι, ναι, μπορεί να μα πει τότε έχει πρόβλημα μεγέθου. Καλημέρα, παπά μου. Τι κάνει που την παιδί μου, πώ θα πω. Να, ξεφύλιζα την Παλαιά Διαθήκη. Και όπως ήμουνα στα Σόδομα και Γόμορα. Να, μέλπο, μη φύγησε, θέλω μετά. Για continue, παιδί μου. Ξέρετε, για εκείνο το τεστ που είναι να βάλω στα παιδιά στο κατηχητικό. Μην ξεχάσεις το τεστ με τις κατάρες για το σημείτι. Εγώ βέβαια διαφωνώ, αλλά είναι και αυτή η εγκύκλειος της Αρχιεπισκοπής και... Όχι, εντάξει. Αυτό που με προβλημάτισε, παπά μου, είναι ότι η βίβλος είναι γεμάτη φωνικά και σκοτωμούς. Πώς τα γεμίζαν τόσες σελίδες, φωτεινή παιδί μου, με προβατάκια, ακρίδες και το Μωυσή να περιμένει στη γέφυρα της Χαλκίδας πότε θα φύγουν τα νερά να περάσει απέναντι. Δεν γίνεται. Γι' αυτό βάλαμε κάμποσα φωνικά, για τη δόξα του Κυρίου. Πάντοτε, να έχει και ο Χριστιανός ένα σασπένς να ψάχνει να βρει ποιος είναι ο δολοφόνος. Δηλαδή, τόσα φωνικά γίνανε για τη δόξα του Κυρίου. Κυρίου. Και τόσα τροχαία που γίνονται στην Εθνική κάθε Σαββατοκύριακο για τη δόξα του Κυρίου γίνονται. Μη με πας αλλού, φοφό παιδί μου, μη με πας αλλού. Εκείνο που θέλω να σου πω είναι ότι οι θυσίες αυτών των αμαρτωλών δεν ήταν τυχαίες. Έγιναν για να δοξαστεί το όνομα του Θεού και να αποτελέσουν παραδείγματα προς μίμηση. Γι' αυτό έχουμε τον Αβραάμ με τον Ισαάκ, έχουμε τον Σαμσόν με τη Δαλίδα, όπως επίσης είναι ο Ιωάννης ο Πρόδρομος με τη Σαλόμη. Και ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Αλλά. Γιατί τι θα ήταν ο Ιωάννης ο Πρόδρομος αν δεν είχε γνωρίσει τη Σαλόμη? Ζωντανός. Άλλο αυτό. Ευλόγησον. Τροχαίο στην Εθνική Σαββατοκύριακο. Φοφό. Να του βάλουμε δυναμίτη, Αλέκα. Να του στείλουμε τηγανόψωμα. Να του δώσουμε χαλασμένη κοκαίνη, Αλέκα. Να του βγάλω τα μάτια, εγώ. Εσύ, του πιάσες πρώτη το μπούτι, εσύ. Λάθος, λάθος. Γιατί, επειδή μένω ψυχικό, όχι, δεν τα κοιτάζω από αυτά. Εξάλλου κάποιος έπρεπε να ανοίξει την κουβέντα. Καλά, έτσι το δέχομαι. Και μετά. Μετά κοιτάζει προς τα κάτω, μου κάνει μία έτσι. Με πήρε για εύκολη. Όχι, παιδί μου, ήθελα να του βγάλω τα τσιγάρα από το σόρτ. Το παπαριασμένο, λέμε τώρα. Ναι, βγάζω το πακέτο, κάτι κατοστάρικα, τη βέρα του που την είχε κρύψει ο αλήτης. Ακούσα, Λέκα, παντρεμένος ο Ντενίρο. Are you talking to me? Πού βρισκόμαστε τώρα? Γλυφάδα. Κατεβάζω το ελεύθερο, γιατί δεν τάχαμε και καλά τυχαία, ξέρεις τώρα. Και βγάζει αυτό στον μπουγά το κασετόφωνο. Αυτό που έβγαλε τον μπουγά είναι ενδεικτικό. Και τι έβαλε? Κλιματισμό. Φτάνουμε αστέρια και βλέπω ένα ψηλό να βγαίνει από το καμαρίνι της Βύση. Του λέω να κόψει, κόβει. Τώρα, Λιβιαράτος ήτανε, Γκλέτσος ήτανε, Ζαγοράκης ήτανε, Σαμαράς δεν ήταν. Πιο σιγά. Έχουμε φτάσει Βάρκιζα. Όλη δε η διαδρομή μούγκα! Μούγκα, ε! Γιάννης Μπόκλης, αν λόμπερ και ένα πράγμα. Μόνο η προβιά, τα αμύγδαλα και ο Σταύρος Ξαχάκος ήταν. Αυτή η στάση του μούγκα με προβληματίζει. Και εμένα. Εσύ, βρε Αλέκα, μας πούμε τώρα, που είσαι επιτίδια, τι καταλαβαίνεις? Ότι έχω μία πουτάνα στη δουλειά. Α, όχι, βρε Αλέκα μου, και εγώ το ίδιο θα έκανα τώρα, τι λες? Ότι έχω δύο πουτάνες στη δουλειά. Όλο αυτό. Καλά, μας άνοιξε. Ποιον έχω να μπαίνει στο καμαρίνι της Βύσης? Πες μου, Ντέμι Νικολαίδη, να με στείλεις. Όχι, το Σαμαρά. Σαμαράς δεν ήτανε, Να. Τον είδα χαρούμενο, ρε παιδιά, δεν πήγε το μυαλό μου. Σου έχω και φωτογραφία. Είναι λίγο φλού, γιατί ένας μαλάκας ταξιτζής μπροστά με μια πουτάνα δίπλα και μου κόβει το πλάνο. Για τον ταξιτζή δεν ξέρω. Για την πουτάνα όμως, μη με κοιτάς καθόλου. Ναι. Φτάνουμε στις τρύπες του Εθνάρχη. Βλέπει τρύπα αυτός, μου κλείνει με νόημα το μάτι, τα κατεβάζω εγώ. Κιόλας. Τα μάτια, παιδί μου. Να κοιτάζω στα σόρτς, να βλέπω κάτι να προεξέχει, να αναρωτιέμαι αν έχει δεύτερο πακέτο τσιγάρα. Δεν είχε. Και εκεί που λέω, ντίντα μου, αυτό η Ντούνα, λέω, βρήκε στον πατέρα του παιδιού σου, να μας πάρει κατηφόρα, λευτερίτσα μου, και να μην έχει σταματημό. Τέτοια βιάση.
Ποια βιάση, Χρυσή μου, ποια βιάση. Δεν πιάνανε τα φρένα. Του είχανε κοπεί του μαλάκα. Πάτα φρένα, του λέω εγώ, δεν πιάνει, μου λέει αυτός. Παναγία, μου λέω εγώ, την Παναγία σου, μου λέει αυτός. Σταμάτα να κατέβω, ρε, του λέω εγώ. Σκάσε, μωρή ψόφια, μου λέει αυτός. Σε κάτι αμπελάκια το ρίξε, ήρθε η Εξπρές και μας μάζεψε. Και μετά? Μετά του κάταγα μούτρα, με είπε ψόφια. Όχι, παιδί μου, για την Εξπρές λέω μετά. Α, ναι, θαύμα είπανε, λέει, που βγήκαμε ζωντανή με κομμένα φρένα. Τι ζωντανή δηλαδή, καλά. Μπαταρισμένος αυτός. Από λαιμό μέχρι αστράγαλο. Ο δικός μου αερόσακος άνοιξε. Αυτό είναι. Όχι, κάτσε. Έχει και συνέχεια. Έλα, Ντοντό. Το βρήκα. Μάζεψε και τις άλλες και σε μία ώρα σπίτι σου. Εντάξει, έγινε. Τηλέφωνο το μηχανικό από την Dreamfire. Τι να κάνω, να σας το περάσω? Όχι, να μην μας το περάσεις. Και λοιπόν, τι να του πω? Πόσα παίρνεις την ώρα? Στο δικό σου. Γεια σας. Τι να σου πω, ρε, λέγα μου. Τι? Εγώ δεν βλέπω τίποτα, μια χαρά είναι τα φρένα. Μια χαρά, περίεργο. Και πώς μια χαρά, ρε Γιώργο μου, πώς μια χαρά? Πώς, λέω, το πρωί με πήρε κατηφόρα και δεν είχα σταματημό η γυναίκα? Όλα είναι under control. Τι under control, παιδάκι μου, αφού σου λέω πήγα να σκοτωθώ. Έλα, για ξανασγαργάλατα λίγο. Μα τι να σγαργαλίζω, μάνα μου? Τα φρένα, μάνα μου. Τα φρένα τι? Παιδί μου, δείξε μου εκείνα τα σωληνάκια, να ξέρω δηλαδή να το ελέγχω, μη μου κάνουνε καμία κασκαρίκα. Μα ποιος να σου κάνει κασκαρίκα, μάνα μου, σαν να. Στο ριζοσπάστη δουλεύω, μάνα μου, το σύστημα χτυπάω, δεν το καταλαβαίνεις. Ξέρεις πόσοι πασόκοι μου την έχουν εμένα προσωπικά, στημένη. Ταγμένης, Ακόμα και στα έντυπα του κόμματος. Ναι, ρε, γιο αλλάζω, έντυπο δεν αλλάζω. Αφού έχω μετακομίσει στη Νέα Πεντέλη, να αισθάνομαι ότι είμαι στο βουνό, ρε. Με συγκινείς, ρε, έλεγα. Να μαζευτούμε ένα βράδυ στην πισίνα να πούμε κανένα αντάρτικο. Ναι, το μπρίκ και η σαμπάνια δική μου, στα φρένα τώρα. Έλα. Γεια, Ξαπλαντών. Έλα. Έλα, συντρόφισα. Έλα, δεν αλλοιώθεις, δεν είναι τίποτα. Το βλέπεις, αυτό εδώ. Αυτό εδώ το κόκκινο το σωληνάκι. Να. Αυτό είναι το θέμα, μάνα μου. Δηλαδή, μάνα μου, έτσι και του πατήσεις μια ψαλιδιά αυτού του κόκκινου, πιάνεις τα σίδια συλληπιτήρια. Ξέρεις πόσους πελάτες έχω χάσει εγώ έτσι, μάνα μου? Πόσους? Μιλεούνια σου λέει! Και 30 την εβδομάδα, να μην σας πω ότι όταν πέφτει το χρηματιστήριο φτάνουν και τους 50. Μα είσαι στα καλά σου τώρα, Χρυσό μου, θα πάμε εμείς να του κόψουμε τα φρένα. Γιατί, ρε, μάνα μου, γιατί? Γιατί είναι επικίνδυνο, ρε, μάνα μου, γι' αυτό! Αφού φτάσαμε σε αδιέξοδο, να πηγαίνω κι εγώ σπίτι να δω το μικρούτσικο. Φοφά! Καλά, μπορώ να τον δω κι εδώ. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ απλό. Απόψε το βράδυ σε ένα ξενοδοχείο στην παραλία εκεί κάνουν μια τιμητική βραδιά για τον Μιχέσο. Και γιατί τον τιμάνε? Γιατί το έβγαλε με 19 και 3. Βγάλε το σκασμό τώρα. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, άιντε, να ρίξουμε κάτι πάνω μας, να το κάνουμε, να ξεμπερδεύουμε. Για στα δείτε, βρε κορίτσι, ένα λεπτάκι δηλαδή. Δεν πάμε να κάνουμε σεξ, φόνο πάμε να κάνουμε, φοφόκα. Α, μη μ' ανακατεύετε εμένα με αυτά. Εγώ μετά τις ειδήσεις την κλείνω την τηλεόραση. Φτούσου ρε πούστη μου με τις ηλίθιες που έμπλεξα. Γιατί φτούσου ρε πούστη σου, δηλαδή, γιατί φτούσου ρε πούστη σου? Και εντάξει, πες ότι του τα κόβουμε τα φρένα. Είναι ανάγκη να το κάνουμε εμείς. Ποιος θες να το κάνει, αγάπη μου? Ξέρω, κανένας πιο επαγγελματίας. Αλβανός, Ρουμάνος, Τσετσένος, συγχαίνομαι. Εμείς, πρε παιδάκι μου, αρέσει άνθρωποι είμαστε, φοβό. Α, ναι. Εδώ εγώ ακόμα μπερδεύω στην τουζιέρα το ζεστό με το κρύο που λέει ο λόγος. Φοβό, κασκασμός! Ναι, μάλιστα. Και για να σου θυμίσω εσένα που ασχολείσαι με τα πλοία, ότι ο Νόε ήταν ερασιτέχνης. Ενώ το Τιτανικό τον έφτιαξε επαγγελματίας. Η επόμενη. Εγώ είμαι. Για έλα μου. Με το μαλακό, χρειαζόμαστε χέρια. Κι αν μας πιάσουν κάτω από το αυτοκίνητο, τι θα πούμε? Ότι τον εκδικούμαστε για κάτι που μας έκανε προαιώνων? Ε, όχι προαιώνων, όχι προαιώνων, για να κοιτάζουμε και εδώ. Εσύ δηλαδή πιστεύεις, φοφό, ότι αυτό που πάμε να κάνουμε είναι έγκλημα εκδίκησης? Γιατί τι είναι, πουλάκι μου? Προπόνηση με την Άγια Κασούμη για τους Ολυμπιακούς του 2004. Λάθος, κοριτσάρες μου. Έγκλημα τιμής είναι. Και ξέρουμε όλες πολύ καλά για ποια τιμή μιλάμε. Εντάξει, φοφάκι μου. Ναι, μάλιστα. Εντάξει. Κατά βάθος όλες μας το θέλουμε αυτό το καθήκη στα κακάταυλα. Συγχαίνομαι. Αλλά λέω, μήπως βρίσκαμε έναν τρόπο λίγο... Για λέγε, ρε Αγκάθα. Λοιπόν, προσέξτε. Του πασάρουμε κοκαίνη και λέμε ότι πήγε από υπερβολική δόση. Και για φαντάσου να κάνουμε λάθος τη δόση και να κάνει μόνο κεφάλι ο Καριόλης. Ένα τζατζίκι στο 14. Τι λες, μωρή? Άστι να, μωρέ, όλο μαλακίες πετάει. Α, και σε παρακαλώ, που θα μου πεις ότι λέω μαλακίες μέσα στο σπίτι μου. Μα κοκαίνη, Χρυσή μου. Τι φταίω εγώ?
Ο Στραβελάκης το είπε το μεσημέρι. Και στο κάτω-κάτω εσένα χρυσό μου, ποιος σε διόρισε δασκάλα του χωριού? Μα δεν τη θυμάσαι τώρα την Αλέκα. Από μικρή την ορχηγίνα ήθελα να κάνει. Ναι, που έπαιρνε τα μαχαιροπύρουνα, μας μάζοχνε στην αυλή και έκανε το γιατρό Κίμπερλι στο Γενικό Νοσοκομείο. Εγώ φταίω, μωρή, που σε διόρισα δεξί μου χέρι. Εμείς νοσοκόμες και δώσ' του όλη μέρα να χειρουργούμε τη Φοφό με τα μαχαιροπύρουνα. Ναι, θυμάμαι. Ναι, το θυμάσαι. Για θυμίσου τώρα, Φοφόκα μου, και ποιος σε πήγε στο νοσοκομείο όταν έκοψε το χέρι? Αφού εσύ μου το έκοψες. Άλλο αυτό! Ποιος σε πήγε στο νοσοκομείο, πού ήταν οι άλλες? Λυπόθυμες. Έλα, 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 έλα. Δεν θα φάμε τώρα όλη μας τη μέρα με ένα σκατοφόνο. Έχουμε να κλείσουμε και τεύχος. Λοιπόν, ακούστε προσεκτικά τι θα κάνουμε. Παρακαλώ. Ορίστε. Οι κυρίες. Τι λέει? Οι κυρίες. Ναι, οι κυρίες. Τι είστε εσείς? Πρες. Τι πρες? Η πρες, πρες παπιέ. Πρες, αγάπη μου, πρες. Δεν ξέρεις από πρες τύπος. Ορίστε. Και οι κυρίες. Τι πείσες? Άσε μας, παιδί μου, τώρα πάμε στη δουλειά μας. Μισό λεπτό. Τι είναι? Ταυτότητα. Ταυτότητα. Ναι, ναι, καλή δόση. Τι? Α, νομίζω ότι τρομάζουμε. Καλέ, ορίστε. Πούντι, να τι. Ορίστε. Τώρα αυτή είστε εσείς, ε. Δεν μου λες, Λεβέντη μου, με έχεις την πρωιά από αυτή. Όχι. Αυτά τα χαλιά έχω, γι' αυτό σου λέω. Καλέ, αυτή είναι νέα. Ανάχαβη τσογλάνη μου. Αυτή είναι νέα. Πάμε. Μισό λεπτό. Ορίστε. Η κυρία. Ναι. Κυρία. Τι? Όχι, κυρία. Δεν κατάλαβα, λες θα σας απαντούσα αμέσως. Δεν καθυστερώ εγώ σε αυτά. Λοιπόν, η κυρία είναι του γαλλικού τμήματος για την ελληνική εκπομπή της Deutsche Welle. Τι είναι αυτό το Deutsche Welle? Πρώτα, αγάπη μου, τον πατέρα σου τι άκουγε στη Χούντα. Έλα εδώ. Μην το ρωτήσεις, άστον είναι καλύτερα. Τι εμπτικό. Βλέπεις τι έκανες τώρα. Δεν ζήφτες γι' αυτό. Ουι, μοντσερί. Je suis ma grand-fondaine. Να της είπε. Rien de rien. Non, ce n'est regret de rien. Έγινε έτσι και δεν μας αφήσει να περάσουμε. Rien. Τέλος πάντων. Περάστε. Να το. Μισό λεπτό, η κυρία. Η κυρία. Ναι. Η κυρία. Η κυρία, πού να σας τα λέω, δεν έχω και χρόνο τώρα. Είναι στο δελτίο ειδήσεων των Κοφαλάλων. Αχ, ευχαριστούμε πάρα πολύ, σε ευχαριστούμε. Πες ευχαριστώ, αγάπη μου, πες ευχαριστώ στον κύριο. Παρακαλώ. Γεια σας, στο καλό. Σας το είπα εγώ, σας το είπα, δεν θα μας πιστέψουνε. Καλή πρόοδο σας, εύχομαι. Ό,τι επιθυμείτε καλά, μας πούμε. Ό,τι θέλετε. Και μετά το σύντομο χαιρετισμό μου, θα ήθελα να κλείσουμε τη βραδιά με την απονομή αυτής της τιμητικής πλακέτας σε αυτόν τον σπάνιο άνθρωπο, τον κύριο Γεράσιμο Μαντά, που με τη δημιουργία του Κέντρου Προστασίας Σεξουαλικώς Κακοποιημένων Παιδιών στην Αθήνα ελπίζουμε να γιατρέψει αυτήν την πληγή, όπως το έκανε και με το ίδρυμά του στην Καλιφόρνια. Έτσι όπως τα λέει, να δεις που μετά το φόρο θα τον βγάλουν και σε λαϊκό προσκύνημα του καθήκη. Το λαϊκό τώρα τι το έφελες? Άγιος. Δεν ξέρω αν μου αξίζει αυτό το βραβείο, αλλά έχω και σπονδυλοαρθρίτιδα και αυτό δεν ξέρω αν μου αξίζει. Πάντως εγώ τα τελευταία 25 χρόνια έκανα απλώς το καθήκον μου. Το καθήκον που έχει ο καθένας μας απέναντι σε αυτά τα τρυφερά πλάσματα που ταλαιπωρούνται από την ενήλικη διαστροφή. Ελπίζω ο Θεός θα με βοηθήσει να συνεχίσω το δύσκολο αγώνα μου που έχει μοναδικό στόχο τη φροντίδα του μέλλοντος αυτού του κόσμου που είναι τα παιδιά. Ρε κορίτσια, μήπως κολλαζόμαστε αδικά? Όπα, καλυφθείτε οι κάμερες. Παρακολουθούμε αποσπάσματα από την εκδήλωση που έγινε απόψε προς τιμήν του σπουδαίου Ελληνοαμερικάνου Γεράσιμου Μαντά. Μια εκδήλωση που τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι φορέων από οργανώσεις για την προστασία του παιδιού.
Η εκδήλωση που προκάλεσε συγκίνηση τελείωσε πριν από λίγη ώρα. Σταμάτα, παιδί μου, μην τρέμει, σε παρακαλώ. Θα μα πάρουν χαμπάρι, δεν το καταλαβαίνει. Τι να κάνω, μα πέφτει το κοσμική. Πώ δηλαδή. Λέγε συνέχεια, έλα, δεν το πιστεύω. 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 Αχ, τρόμαξε, δεν σα είχα δει. Να σου πω, παιδί. Μου είπανε ότι έχουν αφήσει το αυτοκίνητό μου δίπλα σε αυτού του... Το κύριο Μαντά. Έλα, δεν το πιστεύω. Έλα, δεν το πιστεύω. Αυτή η λιμουζίνα είναι του κυρίου Μαντά, που βγαίνει ο οδηγός του. Αχ, μιλ μερσί, μιλ μερσί, πάρε. Έλα, δεν το πιστεύω. Έλα, δεν το πιστεύω. Έλα, φτάνει. Ευχαριστώ, Χρυσό μου. Μπράβο, αγαπημά, ρίχτε. Έλα, δεν το πιστεύω. Κάσε πια. Πού κοιτάτε καλέ? Έχεις πάρει στον κόλλο, λέγαμε. Αχ, ωραίο αυτοκίνητο. Το έχω κάνει σε ένα τέτοιο. Έχει αβόλο λευγέ. Κανάλι μαλακή, ανακλείσει ο κύκλος. Σύρμα κι άλλος παρακαδόρος. Έλα, δεν το πιστεύω. Έλα, δεν το πιστεύω. Σκάσε, μωρή, θα σε δαγκώσω. Θα σε δαγκώσω. Κάτω, έτσι δεν μου πάτε καλέ να λέω. Όχι, πάρε το αυτό. Έλα, φύγεσαι, φύγεσαι. Να πάω. Ξέρεις. Δοκα μου. Άντε, χαρά μου, μπράβο. Άντε, μες το καλό. Είναι παιδί μου να το έχεις μέσα σου. Τι τώρα. Υπάρχουν κάτι βραδιές που είναι τόσο βαρετές. Που περιμένεις να γνωρίσεις ένα γόρι να σε αγγίξει την καρδιά και μετά τον αφήνεις να σε αγγίξει και ό,τι θέλει. Τι ωραίο λέγιν που έχεις. Μίλα μου κι άλλο. Αλήτη. Τι άλλο θέλεις να σου πω? Για την μπάρα σου. Την μπάρα σου λέω. Που τη σηκώνεις. Αχ. Αχ, και περνάνε τα μάξια. Τι. Αχ, θέλω να σε ρωτήσω. Σου σηκώνεται εύκολα? Με το κουμπί. Το κουμπί. Αχ. Αχ. Το κουμπί. Το κουμπί. Δείξε μου το κουμπί σου, αλήτη. Λοιπόν, κατεβαίνω εγώ, έτσι. Φωθόκα, τσίλες, τσίλες. Ναι, μάλιστα. Προς τα πού όμως? Τι προς τα πού, μωρή, γύρω τριγύρω. Ωρε, πούστη μου. Τι καλώδιο είναι αυτό, της πουτάνας γίνεται. Σε παρακαλώ, όχι μπροστά μου. Ρε, παράτε με, φύγε από εδώ πέρα. Φύγε από εδώ. Ντανάλια, ντανάλια. Έλα, εδώ την έχω. Σε παρακαλώ, όχι μπροστά μου. Τι μπόχα είναι αυτή, καλέ, αυτή μυρίζει αρνίλα. Εγώ κόψω το αρνιούλι, Χριστίνα μου, τι θες, λέει και κάτι ακόμα ωραία, Αλτανάλια. Πάσχα στο κεβό που το κάναμε εδώ κάτω. Αυτό να βρήκα χρυσή μου στο σουλατζίδικο, κόβε τώρα. Σκάσε. Να. Δεν μου λες, μέχρι εκεί μόνο σου σηκώνεται. Ναι. Καλά, ε. Με αυτά τα πάνω κάτω ζαλίστηκα και είμαι και μόνη μου απόψε. Κυρία Σεζάν. Δεν το πιστεύω. Τι κάνατε εσείς εδώ? Έβγαλα μια βόλτα το σκύλο και μας πήρε η θάλασσα. Εσύ? Εγώ έχω αναλάβει εδώ το στολισμό της εκδήλωσης. Μπράβο. Αλλά δεν το περίμενα ότι σήμερα θα ήταν η τυχερή μου βραδιά. Σε παρακαλώ, γόρι μου, πώς μου μιλάς έτσι? Σου έχω δώσει εγώ δικαίωμα. Πήγαινε από εδώ. Με συγχωρείτε. Πήγαινε από εδώ. Τι θα λέει και η παρέα μου? Πήγαινε από εδώ. Συγγνώμη. Πήγαινε από εδώ. Εσύ εδώ. Πού σου! Κάτι καλή τελείωνε. Τι να τελειώνω, αγάπη μου. Αυτός μου είπε για κόκκινο και εδώ και άσπρο και μαύρο σωληνάκι. Και τι κάνουμε τώρα? Η χαζή που είναι? Εδώ, εδώ. Να τα κόψω και τα τρία. Όχι, να πάνε στο διάολο να πάνε. Θα τα κόψω να πάνε στο διάολο να πάνε. Τώρα. Και τώρα τι θα πάθει? Τώρα θα μάθει για τη διάσπρωση του 68 απευθείας από το Ζαχαριάδη. Ρε κορίτσια. Μήπως κολλαζόμαστε άδικα? Κοίταξε, αν δεν θέλεις να με μάθεις και από την ανάποδη, άλλη φορά θα μου στείλεις ότι πράγμα σου ζητάω. Ναι, ρε, θα φανάζω! 25χρονη σου ζήτησα ένα απαταιώνα! Και πάλι συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ρε, αν ήθελα 25χρονη, θα πήγαινε με τη γιαγιά μου, ρε. Κοίταξε, άλλη φορά 13, ακούς, όχι παραπάνω. 13, ακούσες. Γύφτο! Ασύχτηρα από εκεί πέρα.
Τι έγινε το αμάξι τύπο. Μάλιστα. Για ποια είσαι μελωδία. La verità mi fa male, lo so. La verità mi fa male, lo sai. Nessuno mi può. Chi lo sa perché? Ognuno ha diritto di vivere come può. La verità mi fa male, lo so. Per questo una cosa mi piace, quell'altra no. La verità mi fa male, lo so. Se sono tornata a te, ti basta sapere che ho visto la differenza fra lui e te. Ed ho scelto te. Se ho sbagliato un giorno, ora capisco che l'ho pagata cara la verità. Io ti chiedo scusa, ne sai perché? Sta di casa qui la felicità. Molto, molto più di prima io t'amerò. In confronto all'altro sei meglio tu. E d'ora in avanti prometto che quel che ho fatto lì non farò mai più. Di vivere come può. La verità che fa male, lo so. Per questo una cosa mi piace, quell'altra no. La verità che fa male, lo so. Se sono tornata a te, ti basta sapere che ho visto la differenza fra lui e te. Ed ho scelto te. Se ho sbagliato un giorno, ora capisco che scusa, e sai perché sta di casa qui la felicità. Nessuno mi può giudicare, nemmeno. Ναι, ακόμα το σώ εκεί. Την τύχη μου την ξερογιάστρα. Τι σε πειράζει το κινητό. Και τι με νοιάζει εμένα, χρυσέ μου, που ο διπλανός έχει χρηματοδότη. Πιέστηκα. Ας το σκεφτώ σε μέσα φουρδιάσει με τα σκατοπερνά σου, μέσα στα μελοχόγραφα. Ρήφας είναι. Ναι, τον πάω με το μαλακό γιατί είναι χτυπημένος. Ναι, έλα χρυσέ μου, σ' αφήνω. Ναι, με ζητάει άλλη γραμμή. Ο Τέρης Χρυσός. Αϊσυχτήρ πια, αϊσυχτήρ με την τύχη μου την καρογιάστρα γαμό. Τι έγινε καλέ, παρθήκατε χθες στο νοσοκομείο. Τι να σου πω, με ορούσε έφυγα, μην με ξεπουπούλιασε, δεν με βλέπεις. Μα τι μου λες χρυσή μου να παρθούμε, που ντύνομαι, με στολίζομαι η πουτάνα, του κουτούκου η καρκούνα, που είναι ρωτάω, στο 206 μου λένε, στο 208 μπαίνω, κατά λάθος. Και να σου μπροστά με μαραγκώσει. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι. Και τι έκανε εκεί πέρα η μαραγκώσει άρρωστη. Όχι αυτή, μια θεία της. Θυμήσου στο επόμενο να βάλουμε. Τι είναι, μάνα μου. Κανένα τηλέφωνο, τίποτα. Άσε με σε παρακαλώ, έχω δουλειά. Λοιπόν, το έπαιξα θαυμάστε, έχω και φωτογραφία, τα βάλουμε ότι μπήκε για πλαστική. Μπαίνω στο 206 και τι βλέπω. Το Βαρδί. Αυτόν τσιμεντωμένο τον Ταρίφα και όλο το σόι around. Καλά, μιλάμε ένα σόι, ο Ρόκο και τα αδέρφια του. Έλα, μάνα μου. Μήπως με ζήτησε κανείς. Ποιο να σε ζητήσει, Χριστιανή μου. Γιατί καλά το λες αυτό. Τι, χτύπηκαν οι φίλοι, κανένας φίλος, καμιά μήνυση, τίποτα από την αστυνομία. Αστυνομία! Τι παρτίδες έχεις εσύ με την αστυνομία! Μη χειρότερα, καλέ! Εγώ δεν περιμένω το χαρτί του Μάνου για το στρατιωτικό! Καλέ, αυτό τώρα μπήκε στο Λύκειο! Φαντάσου πόσο βιάζομαι να φύγει!
Εξάλλου τα χρόνια περνάνε. Πότε πήραν τους Ολυμπιακούς, πότε μας τους πάρουν πίσω, πότε τους δούμε στο Αϊβαλί. Αλλά, μιλάμε ένα ζώο και γαμώ το ζώο μου δηλαδή. 8 αδέρφια, 8 νυφάδες και από 3 μούλικα το κάθε αδέρφι. Φαντάζομαι τώρα σε συνδυασμό όλοι αυτοί χωμένοι σε ένα δίκλινο. Εσύ στο μονόλεπτο των 11 το έβαλε. Όχι, στις 12 το βάλει. Και εσύ τι έκανες. Να κάνω. Τι να κάνω, μάνα μου, κύριε το καπετάνιο. Που πήγα κατσεκά στα μπούτια μου. Κανένα έκτακτο. Γιατί να βάλει έκτακτο. Μήπως λέω έγινε κάτι έκτακτο. Να μου πέσει δηλαδή όλα τα χέρια. Γυρνά το αντένα. Γιατί τι έγινε, τι έγινε. Πέρατα. Το έπανε. Ναι, με πήρε η μάνα μου. Έχει λένε την έψαρή και ένα λιράκτητο. Νάτι, νάτι. Τα πάντα σαρή. Άλλο αυτό, αγαπητέ μου, άλλο αυτό. Αγόρι μου γλυκό, άλλο αυτό. Όμορφα. Εντάξει, αλλά άλλο αυτό μη βάλει κανένα έκτακτο. Βαρσό. Τζάνιο. Α, εσύ είσαι καπετάνιο. Ναι, όχι τίποτα, μια φαλκίτιδα. Χτες από το μέτσο, ναι. Ναι, το ξέρω, καπετάνιο, μου θερίζει. Ναι, καπετάνιο, εντάξει, θα στο στείλω. Ναι, μην ανησυχείς. Δεν μου λες, κοριτσάκι μου. Τι σου έχω πει 1.000.000 φορές. Ότι είμαι πουτενάκι. Λοιπόν, για να μην το πω άλλη μια φορά, εδώ μέσα θα έρχεσαι τιμένη σαν υπάλληλο, συνοηθήκαμε. Αυτό είναι για σας. Έλα εδώ. Πού πας. Τι είναι αυτό που φοράς. Αυτό είναι ένα μπλουζάκι στις μαμά μου. Μου το έστειλε από την Νάπολη. Και... Κατάλαβα. Το έκαμε η μάνα σου. Το έκαμε και η θιά σου. Κάμε το και εσύ μικρή να μην χαθεί γενιά σου. Σκούζα. Μπούστουα. Μπούστουα μη χέσω. Σέρτο. Μόγκε. Το καλό να μας ξανάρθετε. Καλό δρόμο. Χιλιάρικο σας έδωσα. Συγγνώμη. Πολύ αφηρημένη σας σήμερα, φουφάκι. Δεν κοιμήθηκα χτες, είμαστε μια ολονυκτία. Καλημέρα, Νικόλα. Καλώς τα παιδιά. Όλα εντάξει. Μια χαρά. Πότε δουλεύεις σήμερα. Τώρα εδώ ήταν, δεν ξέρω. Για κατούριμα. Η θεία ωστή έγινε, την έκανε χειρίση. Σηκώ σου βάλαμε μέσα εκείνη την ξαρίφη με την Χριστίνα τη Μαραγκόζη αλλιώς. Έτσι είναι αγόρι μου στη Μαρακέστα. Πού είναι η φοφόκα, να γελάσουμε λίγο. Μην τα πλένεις μωρέ τόσο πολύ τα ντεράκια. Πόσες φορές σου το είπα. Άμα τα ντεράκι δεν έχει το γρέζι του, γίνεται σχεδόν χαρτί. Άμα ο άνθρωπος είναι άχρηστο σε όλα του. Μικρά ντεράκια είναι αυτά. Από τι ζώο είναι. Ξέρω εγώ. Από την καστοριά μου είπανε. Τι βγάζει τι. Κάστορες. Στη θράκα σου είναι, στη θράκα σου. Τώρα βρήκανε να βάλουνε ειδήσεις. Μωρέ Παστούρ. Αγόρι μου. Πουλοκόφτης του αρνιού μωρή. Δεν ξέρω, ο Αμπτούλ... Ο Αμπτούλ τι ο! Ο Αμπτούλ τον είχε! Α, ο Αμπτούλ τον είχε, που να κόφτησε ρε γύφτο, ε! Δεν πιστεύω να τον πέταξε με τη φράκα! Όχι αφέντη! Όχι αφέντη, όχι αφέντη! Αν δεν κάνανε και η Τούρκη γλώσσα τώρα, μου μάθες και τους κάστορες! Μην τον βαράς καλέ, εδώ ήταν ο κόφτης του Ταρνιού, εγώ τον είδα πριν λίγο! Εσύ κάτι δουλίτσα σου, ε! Και εσύ ρε γύφτο πήγαινε βρες τον κόφτη, μη σου ξεχέσω καμιά! Τα σου τσιλές κολλιά και στο διάλαβο εδώ πέρα! Παρακολουθούμε σε ζωντανή σύνδεση το Γεράσιμο Μαντά κατά την έξοδό του από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, όπου είχε ολιγόλεπτη συνάντηση με τον Υπουργό για το θέμα της ίδρυσης στη χώρα μας του Κέντρου Αποκατάστασης Κακοποιημένων Παιδιών. Άκου! Τα τεράκια μου, τα γάρια σας. Ναι. Στο νοσοκομείο Πειραιός νοσηλεύτηκε η γνωστή αειδός Χριστίνα Μαραγκόζη. Πιο γρήγορα. Η οποία σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του περιοδικού μας νοσηλεύτηκε στο τμήμα πλαστικής. Χειρουργικής. Πιο γρήγορα. Μετά την έξοδό της από το νοσοκομείο, άσκησε δρυμύτατη κριτική στην κυβέρνηση, στο σύστημα υγείας, καθώς και στους γιατρούς του ΕΚΑΒ. Πιο γρήγορα. Μήνυμα συμπαράστασης έστειλε ο γνωστός τραγουδιστής Βλάσης Μπονάτσος με την υπόσχεση ότι θα διοργανώσουν από κοινού μεγάλη αντικυβερνητική συναυλία. Κάνε πέρα, αγάπη μου, θέλω να δω την Αλέκα. Δεν μπορείτε να δείτε, κυρία μου. Είναι σε meeting. Κάνε πέρα, μη σε γυαλίσεις. Ποια είναι μια που σκούσε στο διάδρομο. Τίποτα που είναι. Μια τρελή είναι. Έχει ξανάρθει. Άντε. Είναι μια η οποία γυρίσει όλα τα περιοδικά και λέει ότι είναι η τρίτη αδελφή Καμονίδη. Αντέστε εσείς. Γιατί. Αντέστε τώρα, θα την αναλάβω εγώ. Κατάλαβες γιατί. Αλέκα μου. Είσαι μας μπροχνείς. Γιατί αγάπη μου το κάνεις αυτό, γιατί φωνάζεις, τι έπαθες. Μας πιάσανε, Αλέκα μου! Μας πιάσανε, Αλέκα μου! Δεν είναι τίποτα, κοριτσάκι μου, δεν είναι τίποτα!
Και εγώ την πάτησα. Η Εφησαρή διάβασε Ηράκλειτο. Την πάτησα εγώ προηγουμένως. Ποια Εφησαρή, καλέ, τι μου λες τώρα, ποιος Ηράκλειτος? Εδώ μας στείλανε σημείο. Μπορείστε, ποιος? Η εφορία. Και ποιος μπορεί, αυτός? Από πού, αγάπη μου, να μας το στείλει το σημείο, μα μην με τρελαίνεις. Από πού, παιδί μου? Από τον άλλο κόσμο. Και τότε, αν δεν είναι αυτός, είναι κάποιος άλλος που ξέρει και πρόκειται να μας εκβιάσει. Δεν θα μου ξεφύγετε, οπα. Αυτό είναι, τελείωσε. Εδώ τελείωσε εγώ και δεν έχω προλάβει να χαλώ και την πισίνα μου. Ποια πισίνα, αγάπη μου, τώρα? Τι θες, να ανοίξω το στόμα μου, τη γούρνα δύο επί δύο? Λέγε τι κάνουμε. Λέγε τι κάνουμε. Έλα εδώ, έλα εδώ. Λοιπόν, έλα, κοριτσάκι, καθόμαστε. Ήρεμα, ήρεμα, αγάπη μου, έλα εδώ. Είμαι πάρα πολύ ήρεμα. Πες, μπορεί να συμβαίνει κάτι άλλο. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. 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 Πες, μπορεί. Λέγε μου, λέγε. Λοιπόν, δεύτερον. Τι άλλο μπορεί να είναι? Σύμπτωση. Αυτό. Αυτός είναι σίγουρη, δεν τον νιώθω εγώ από τον ήχο. Αυτός είναι. Μου, γιατί πάει, μην παραλογίζεις, παιδί μου. Πού είναι το σημείωμα? Αυτό σε σένα το έστειλε, γιατί να πάρει εδώ? Γιατί το σημείωμα είναι στο πληθυντικό. Τι λέει το σημείωμα? Είναι, θα μου ξεφύγετε. Άρα εννοεί όλες. Όλες, 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 όλες. Όλες, πάρτο. Πάρτο. Μα, ναι. Αχ, έλα, Πόπη μου. Η Πόπη μου, ρε, είναι η Πόπη. Της έστειλε και φτυλής. Τι! Της έστειλε και φτυλής, τέλειος. Εδώ, 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 εγώ τελειώνω. Εδώ, εδώ, τέλειος. Είδε, λέει, το μαντά σε ζωντανή σύνδεση. Πού? Στα τίθα σανιάρτα. Πού, μωρή, τι σε νοιάζει πού? Σου λέει ότι τον είδε σε ζωντανή σύνδεση. Και τότε εμείς ποιον φάγαμε? Τον οδηγό του φάγαμε. Πάρτα. Που είχες και το καλό το σχέδιο. Καλά, μην τα ανοίξω τώρα περί κοκαίνης. Σκάστε πια, μωρή, αμέσως πλακωθείτε. Σ' αυτήν πέστε. Ε! Χαζί που είναι, α. Εντάξει, να κοιμήθηκε. Το βλαμμένο που πήγε να μας μπλέξει. Τι φταίει τώρα αυτός, αφού σου είπα, κάποιος είχε περιποιηθεί τα φρένα. Λες να έστειλε τίποτα κανέναν Σατολίνι για τότε με τις πλατινές? Μπα, δεν πιστεύω. Κανένας ντόπιος ηλίθιος θα ήταν. Όλα τα καλώδια ήταν σακατεμένα. Τίποτα παλιοί λογαριασμοί σου εδώ. Ποιος μου έλεγε? Μήπως να περνάμε την αστυνομία. Τρελός είσαι! Να βγουν άλλα στη φορά να έχουμε τίποτα τρεχάματα. Όχι, 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 αστυνομίες, όχι. Μήπως θέλετε κάτι, κύριε? Όχι, βλέπετε, πες το. Το σπίτι εντάξει, ναι. Να βάζουμε και κανέναν άνθρωπο. Όχι, όχι, άστο καλύτερα να μην κινήσουμε υποψίες. Και για έξω μπρούν είναι αρκετός. Δεν είμαστε καλά. Τι κάνεις εσύ εδώ, παιδί μου, γιατί δεν πήρες σχολείο? Από το Village έρχομαι και στην κορυφή Κανέλα. Ποιο σχολείο, ρε Αλέκο, δεν πήρα αποβολή σήμερα. Γιατί, παιδί μου, πήρες πάλι αποβολή σήμερα? Γιατί κάπνιζε ο διπλανός μου. Και επειδή κάπνιζε ο διπλανός σου, αποβάλανε εσένα. Αφού εγώ του βάλα φωτιά. Δεν πιστεύω να καψάλισε τα ρούχα σου. No. Όχα! Μέσα. Αν ακούσει προπολισμούς, μην βγεις. Αυτά κάνεις και με έχεις απομονώσει κοινωνικά, να πάω στον πατέρα μου να ησυχάσω. Εγώ να δεις πόσο θα ησυχάσω. Μέσα, λέω. Μέσα! Τώρα, τώρα, έρχομαι. Τώρα. Τώρα. Ναι, ναι. Ποιος είναι? Ποπό. Έλα, έλα. Έλα. Μου. Τι ήταν αυτό? Φέρε μου κάτι εμένα. Σβήνος. Εδώ καλέ, εδώ καλέ. Κοίταξε, ναι. Εδώ είμαι, φοφό μου, εδώ είμαι. Τι έγινε, παιδί μου, τι έγινε σε εσύ και ανησυχήσαμε? Πού να στα λέω, Αλέκα μου. Ήρθε στη δουλειά ένα περιπολικό και με έψαχνε. Γιατί, τι έκανες? Δεν σκοτούσε το μαντά. Αχ, ναι, βρένα. Με τούτα και με εκείνα το ξέχασα. Και σε μένα ήρθανε. Και τώρα τι θα κάνουμε? Τώρα ό,τι προλαβαίνουμε. Να, εδώ καθαρίζω τα δακτυλικά αποτυπώματα. Κανόνισα δύο Αλβανούς να δώσω το παιδί για υιοθεσία. Μια βαλίτσα, δύο αλαξίες βρακιά και φύγαμε. Να σου πω, Αλέκα μου, στην Αίγινα να πάμε. Που έχω κάτι φίλες στο μοναστήρι. Φοβά μου, δεν θα το πιστεύετε. Στορκίζομαι. Και εγώ αυτό σκεφτόμουν τώρα. Και μετά να βρούμε ένα κότερο να πιάσουμε Λιβύη. Μόνο να πάρουμε καμιά κουβερτούλα γιατί το πυρουνιάζει στην Αίγινα. Και φτεδάκια προλαβαίνεις? Α, μη μου τα λες τελευταία στιγμή. Πότε θα τα μαλάξω? Καλά, βρε φοφόκα μου, μη στεναχωριέσαι. Θα πάρω εγώ καμιά κονσέρβα ντολμαδάκια. Οι άλλες? Οι άλλες πάει καλή. Τώρα τις πιάσανε. Χριστέ μου. Σκάσε καλή κι εσύ. Χριστέ μου, τίποτα δεν έγινε. Τίποτα δεν έγινε. Μια χαρά είναι το καθήκον. Αποτύχαμε. Αχ, ωραία, μπράβο. Αλλά θα ξαναπροσπαθήσουμε. Ναι. Ναι, γι' αυτό σου λέω τώρα, άντε σαν καλό κοριτσάκι, άντε να πηγαίνεις, γιατί είναι και μισή. Κάτσε, βρε, Αλέκα μου. 2,5 ώρες έτρεχα σχηματάρι Αθήνα. Καήκανε τα πόδια μου να πάρω μια ανάσα. Γιατί καλή, οξυγόνο δεν έχετε σπίτι σας? Αλέκο. Όχ, να, αυτό δεν ήταν. Α, ο γιος μου. Ναι, ο γιος μου, άντε. Κάτσε καλέ να μιλήσω το παιδί. Τι κάνεις, χρυσό μου? Καλά είναι, άντε. Πώς σε λένε? Νικολέτα. Της μαμάς σου?
Ενός μπάρμπαμου. Και σε ποια τάξη πας? Σε μία πίσω στο δεύτερο όροφο. Και τι θα γίνεις άμα μεγαλώσεις? Ουρονοφύλακας θα γίνει, άντε, άντε. Και το βράδυ ραντεβού, συνδομινή. Α, καλά, πολύ πλακά ο εξελόγια. Δεν σου είπα, παιδί μου, να μην βγεις από εκεί μέσα. Με γράφεις, παιδί μου. Αλέκο, πρόσεξε πώς μου μιλάς. Ναι. Μου δημιουργείς μια υφέρπουσα ψυχωτική αιμονή. Για συνέχισε. Στο μητρικό σχήμα. Ας το διάλο. Μάλιστα. Έλα, Πόπη. Ναι, έλα. Καθαρίζω βλήτα για το μάκι. Αστείευεσαι, παιδί μου. Αυτό το κρέας σου δεν μπορεί να το βάλει στο στόμα του. Είναι χορτοφάγος. Δεν μου λες εσύ, μαντάμ. Έχω, θα πούμε το βράδυ, για. Τι γυρεύουν αυτές οι κασέτες με τα φωνικά, μου λες? Αυτά είναι η αλήκη στο ναυτικό και 6 θρίλερ που δίνουν μαζί. Να, και καλά η αλήκη. Αλήκη είναι. Πες, δεν κάνει κακό. Τα θρίλερ τι τα θέλεις? Μου τα δώσαν οι άνθρωποι, ντρόπηκα να σου προσβάλλω. Εδώ, μωρέ, σαρκοβόρα όρκα. Δεν τρέπεσαι που κυκλοφορείς? Η προσβολή σε μάρανε. Κοστούλα, άσε με να χάρεις την μαυρίλα μου. Έχει και μαυρίλες η κυρία Πόπη που την πήραμε με μισό βραγκί και σακούλα για σουκέν και την κάναμε κυρία. Για να πάρω το μάκι. Αυτό σου γιάπη. Συγγνώμη, παιδάκι μου, συγγνώμη. Πήγα και να σκοτωθώ. Έπιασα με βρεγμένα χέρια το πιστολάκι και πέσανε όλα μέσα. Όλες οι ασφάλειες πέσανε. Και μας έκοψες με την Τζοάν πάνω στο καλύτερο. Πηδούσες πάλι, αγάπη μου. Είναι τρεις μέρες την έψηνα να μου κάτσει. Τουλάχιστον τόσο σε να το έχουμε στη μνήμη. Αλέκο, σου έχω πει. Δεν θέλω να ανακατεύεσαι στα ερωτικά μου. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Πάρε τηλέφωνο τώρα, κανένα τεχνίτη, να τελειώνουμε. Αυτό κάνω, αγάπη μου, αυτό κάνω. 52-92-1. Ναι. Έλα, Βλάση, τι κάνεις ρε ψυχή, Αλέκα. Άρε, Ανέστη, άντε για μας, ρε. Γλα, καλός πολίτης. Στρατό είσαστε? Ε? Λέω, στρατό είσαστε? Ναι, και μετά κολέγιο. Φυλακή, δε βρεζό. Με συγχωρείτε, δεν ήξερα. Γιατί βρωμάει ο παστρουμάς, μωρή? Γιατί είναι από τους καλούς, πατέρα. Σκασία, μη σου φέρω μια δημιλή στον πατέρα σου. Ναι, μάλιστα. Και να σας πω, γιατί πήγατε φυλακή? Γιατί δεν έβρισκε ρετυρέ στο Γαλάνδρι. Γεια σου, Ανέστη, με τα αστεία σου. Είχα κάτι κτηματικά με τον κουμπάρο μου, στον Καργαλιάνος. Και εκεί πάνω που τα συζητάγαμε, έπεσε. Τυχαία. Τυχαία. Στην αλλιονιστική μηχανή και τον έκανε λωρίδες. Άδικα, ρε Ηρακλή, άδικα. Άδικα, ναι. Τόσα χρόνια άδικα. Αλλά πάτε χωριστήκα που καταλάβεις. Στην αλλιονιστική, με συγχωρείτε. Θα σε συγχωρήσεις ένα μωρί έτσι που είσαι. Ναι. Εσείς παπά μου? Ναι. Θα έρθω αμέσως. Λοιπόν, μέλπο παιδί μου, μετά από ακρόαση της κασέτας και πλήρη απομαγνητοφώνηση και αφού έστειλα και την παπαλάμπρινα στην Πράγα για να μην ακούει, έχω να σου πω ότι χρωστάς 30 μετάνια στην ημέρα για ένα μήνα, καθαρισμό του ναού δις εβδομαδιαίως για ένα μήνα, γρασάρισμα της καμπάνας επίσης για ένα μήνα και κοινωνική εργασία στο κατηχητικό επίσης για ένα μήνα. Πολύς δεν είναι ένας μήνας, παπά μου? Πολύς, πολύς. Εδώ έχω μοντέλο γνωστό με τίτλους και με παρακαλάει για ένα εξάμηνο. Μήπως υπάρχει καμιά εναλλακτική? 560 ευρώ. Υπέραν εγέρσεως του ναού πάντε. Πολλά είναι, πάτερ. Κύριε, τι πολλά, ευλογημένοι. Το βλέπεις αυτό τον μπάκο? Είναι η αμαρτία στα τελευταία 3 χρόνια. Εντάξει, θα έρθω αύριο να τα τακτοποιήσω. Αντίο. Και να ξέρεις ότι είσαι υπό την επίβλεψή μου, ε. Άστα αυτά τα υπό, πάτερ μου. Και έχω στείλει όλη την οικογένεια σε μια κηδεία στα Βάτικα. Και μια άλλη ευλογημένη. Με ζητήσατε, παπά μου? Ναι, σε ζήτησα και θα είμαι εντελώς ευθύς μαζί σου. Κάτσε, παιδί μου. Ναι. Ήθελα να μου πεις γιατί εξαφανίστηκες στο τελευταίο διάστημα από το ναό. Υπερορίες, παπά μου. Καλές είναι υπερορίες και καλά είναι και τα καλά τους, αλλά εσύ έχεις εξαφανιστεί τελείως. Και εσύ πριν από λίγο έφτασε στο σημείο να αντικαθιστάς το δεξιό με τον αριστερό ψάλτη ταυτοχρόνου. Θα επανέλθω, παπά μου. Βεβαίως να επανέλθεις και αύριο έχουμε και γρασάρισμα της καμπάνας. Διότι με τη μέλπα τα βρήκαμε σε ευρώ και δεν θα έρθει. Ναι, μάλιστα. Ωραία. Πήγαινε τώρα, πήγαινε, πήγαινε. Και όπως περάσαμε από το ταχυδρομείο, θα σε παρακαλέσω να ρίξεις και αυτό το φάκελο, θα σου δώσω. Είναι κάτι προβληματισμοί που ανταλλάσσουμε με τον Αλεξάνδρου Πόλεο. Ναι, μάλιστα. Και δεν μου λες, βρε Βλάση, είναι εντάξει αυτό τώρα? Αφού δεν υπάρχει καμία πιο μεγάλη ζημιά να τρέχουμε. Μεγάλη ζημιά παθαίνεις, α? Ναι, στον τόπο, κάρβουνο. Κάρβουνο. Μπράβο. Χάθηκε δραλεκάκι, από ένα τηλέφωνο δεν πήρε δραλεκάκι. Ναι, βρε, έτσι εγώ. Χάνομαι για να με θυμάτε. Ναι. Να σου πω, Βλάση.
Αυτό, δηλαδή το κόκαλο, τη μεγάλη ζημιά στον τόπο. Ναι. Το παθαίνεις και αν είναι μόνο του το κόκαλο, στο νερό δεν χρειάζεται σε σουάρ, ας πούμε. Ρεύμα και νερό. Να. Κόκαλο λέμε. Κάρβουνο. Βέβαια, κάρβουνο. Κάρβουνο. Έτσι ρωτάω για να προφυλάσσουμε γιατί έχουμε και παιδιά. Δεν μου λες εσύ ριζοσπάστη ακόμα. Να, κλασικά. Δεν μου λες Βλάση μου. Αυτό δηλαδή, πώς το παθαίνεις, παιδί μου, και σε πολύ νερό το παθαίνεις. Τώρα για πόσο νερό λέμε. Δεν βλάζει, δεν άλλαξε καθόλου. Καλά, δεν εννοώ το σαρανικό ολόκληρο. Ναι. Λέμε τώρα, μήπως πάθω καμία ζημιά σε καμιά πισίνα. Πισίνα. Ναι, καλέ, αυτό τι θα μου πεις τώρα, εσύ πού θα τη βρεις την πισίνα. Που έχει μια φίλη μου, ρωτάω δεξιά. Εντάξει. Ξέρεις πόσους ψηφοφόρους έχουμε χάσει με αυτά και με αυτά. Πόσο. Που κάναν τα πάρτι και μολάγανε τα καλώδια στα νερά και μετά βουτάγανε. Παναγία, πολλούς. Πολλούς. Μπράβο. Μισή κομματική οργάνωση σε κάλεσε, έτσι πήγε. Μπράβο, εντάξει. Έλα σε πληρώσω εδώ που μετά. Έλα πληρώσω τώρα, σειρά λέγε. Όχι, δεν το δέχομαι. Παλιά, όχι. Παλιά πώς με πλήρωνες παλιά. Πώς με πλήρωνες παλιά. Άστε παλιά τώρα, Βλάση μου, άστε παλιά. Τώρα ψηφίζουμε Πασόκ, μη βλέπεις τι λέμε, κατάλαβες. Άστε Βλάση μου τώρα παλιά. Μίλω μου. Αχ, φύγε Βλάση. Μίλω μου, λέω. Φύγε Βλάση. Χριστέ μου το παιδί μου, το παιδί. Και το έκανες τελικά με τη Μαστοράντζα. Καλή, για τέτοια είμαστε τώρα. Πένσα, πένσα. Ορίστε. Του είπα ότι είμαι μάνα και τον έστειλα στη γυναίκα του. Αφήστε τα αυτά τώρα, στο σχέδιο. Απορίες. Ωραία. Να μπούμε να του βάλουμε ρεύμα στην πισίνα να πάθει ηλεκτροπληξία. Αλλά το θέμα είναι πώς θα μπούμε. Θα το χτυπήσουμε την πόρτα και θα μπούμε. Ύστερα εμένα λίγαζε. Παιδί μου, άμα μας ανοίξει θα μας δει. Τι στιμωρεί, γιατί δεν φτάνω από τον χάμο. Τανάλια, τανάλια. Κάλε, θα βάλουμε σκάλα. Θα πηδήξω και θα σας ανοίξω εγώ. Και δεν μου λέτε, βρε κορίτσια. Είναι σίγουρο ότι αυτός θα κάνει αύριο, ας πούμε, μπάνιο στην πισίνα. Κάθε πρωί στις 8.30 το λέει στη συνέντευξη. Είναι από τις πιο αγαπημένες του συνήθειες. Κοίτα καλό που το έκανε. Έχω γυρίσει εγώ, αντεράκι, μάνα μου. Τι να σου λέω. Λοιπόν, εντάξει, φέρε τώρα και τις μαργαρίτες να το ευχηθούμε και το καλό κατεβόδιο. Ένα λεπτό, ρε κορίτσια. Όταν λέμε εντάξει, δηλαδή τώρα. Ας πούμε, δεν υπάρχει κίνδυνος, αυτό το σχέδιο είναι σίγουρο. Όσο ότι δεν θα πάρετε ποτέ κυβέρνηση. Ναι. Δεν θα αναλάβει μωρή η Ντόρα. Δεν θα μαζέψουμε τον Αβραμόπουλο. Δεν θα σουτάρουμε τους ακροδεξιούς. Δεν θα τύχει καμιά στραβή στον άλλο, τον σιχαίνομαι. Δεν θα καταλάβει κι ο Έλληνας κατά που πέφτει ο μεσαίος χώρος. Τότε θα δεις. Καλά, αυτή είναι τρελή για τα σίδερα. Μίλας τέτοιες λέξεις, μέρες που είναι. Είμαι εγώ για τα σίδερα, εγώ. Που μας φυδάσει 36 άτοκες μηνιαίες δόσεις και δεν βγάζουμε κουβέντα. Άσε που μας έσαιρνε σαν τις τρελές χτες. Εχθές δεν είχα πειρα, εντάξει. Ενώ σήμερα είσαι βετεράνα του πλατού. Και αν δεν φτάσει το καλώδιο, τι θα κάνουμε. Θα του ζητήσουμε να μας δώσει μπελεντέζα. Τι να μην φτάσει, Χριστιανή μου, με 30 μέτρα καλώδιο ξεχάνουμε 5 γενιές μαντάδες. Αυτά εδώ τι είναι. Αχ, αυτά είναι προφυλακτικά για να μην αφήσουμε στοιχεία πίσω μας. Του Μάστορα για μένα, κάτι παλιά του Μάνου για σένα, του Νεροχίτη για σένα και για σένα του Ταψιού. Σε παρακαλώ, αγάπη μου, που θα βάλω εγώ στα χέρια μου τα γάντια του Ταψιού σου. Γιατί καλέ, χρησιμοποίητα είναι. Έχω φέρει εγώ κάτι έκτακτα από το Μιλάνο, μισό. Λοιπόν, προκάκια έχουμε με τηλικάκια για να μην φαίνεται το καλώδιο στην πισίνα. Οπα. Τι είπες τώρα? Τι είπα, μωρέ, να μην φαίνεται το καλώδιο μέσα στην πισίνα. Έχουμε πρόβλημα. Α, ωραία. Αλλά μπορούμε να το λύσουμε. Ναι. Σκάσε, κλανιάρα. Ναι, μάλιστα. Τι πρόβλημα. Λοιπόν. Αν βάλουμε γυμνό καλώδιο στο νερό, θα πέσουν όλες οι ασφάλειες μέχρι την οδό Αγράμπελης. Και μετά ποιος είδε τη Μιμή και δεν την εφοβήθηκε. Ο Σιμίτης, παρακάτω. Ενώ προσέξτε με τι κάνουμε. Παίρνουμε το καλωδιάκι, το βάζουμε στη σκάλα, προχωράει αυτός. Τα-ταμ, τα-ταμ, πώς σας φαίνονται. Πολύ ωραία, βρε, έτσι να ντυθείς. Κανείς δεν θα μας πάρει χαμπάρι. Γιατί παιδί μου το έβαλε στο κρινολίνο. Τι να κάνουμε, Χρυσό μου, αυτό το γάντι θέλει και το σορτή φόρεμα. Τι λέγατε. Έλα, μας παίζει πόπι. Λοιπόν, προχωράει αυτός από τη ματσούκα. Λίτς πλάτς, είναι κρύο το νερό, κύριε Μάνο μου. Πέφτει νερό στο καλώδιο και καίγεται ζωντανός. Δεν θα υποφέρει έτσι. Ναι, βρε παιδάκι μου, λίγο απάνθρωπο δεν είναι. Εσύ δεν υπέφερες όταν 10 χρόνο κοριτσάκι σου έκανε τις βρωμιές του. Πέστα που έχω να μαζέψω και καλώδιο. Εσένα δεν ήταν απάνθρωπο αυτό που ζήσαμε από αυτό το τέρας που μας ξεφτύλισε τη ζωή. Και εμένα και εσένα τα φτηνείς. Και εμένα καλέ. Γι' αυτό μόκο και λίγα του κάνουμε. Αϊ στο διάολο πια. Ας το καλό που θα έπρεπε να μας είχαν προλάβει άλλοι. Που σας έχω βαρεθεί που δεν μιλάω που σκατά την έκανε στη Μαργαρίτα. Ναι, πίνατε και στον Περισσό Μαργαρίτες. Εξυχτή. Μήπως να πηγαίναμε με μια αλωνιστική. Τι είπες παιδί μου. Να νοικιάσουμε μια αλωνιστική μηχανή και να τον εκάνουμε λουρίδες. Δεν μιλώ τυχαία. Έχει γίνει αυτό. Κουμπάρος γνωστού μου πήγε από αυτό. Να πάμε δηλαδή εμείς τώρα σε ένα ρεντεκάρ και να πούμε θέλουν να νοικιάσουμε μία αλωνιστική να πάμε στην επίδαυρο να δούμε πιτακί. Να μωρή. Βγάλε το σκασμό σου, κοριτσάκι μου. Ναι, μάλιστα. Άντε, μαζοχτείτε. Μισό λεπτό, βρε κοριτσιά, μισό λεπτό. Καλά, ολόκληρη βίλα.
Δεν έχει ούτε ένα συναγερμό, ούτε ένα φύλακα, κάτι. Δεν έχει, παιδί μου, τίποτα. Το διάβασα σε συνέντευξη. Ένα σκύλο μόνο έχει τον Μπρούνο. Πάντως εγώ, φόλα σε ζωντανό του Θεού που δεν με έχει πειράξει, δεν ρίχνω. Ποιος μίλησε, παιδί μου, για φόνο. Θα το ρίξουμε από δίπλα τη σκύλα σου να τον απασχολήσει και θα κάνουμε εμείς ήσυχα τη δουλειά μας. Τη σκύλα μου! Ναι, καλέ, γιατί, θα το χαρεί κιόλα. Και τι ράτσα είναι αυτός ο Μπρούνο? Κανείς, Τσινουάνουα, Πεκινουά, Ντόπερμαν. Ντόπερμαν! Δεν είσαι στα καλά σου που θα αφήσω εγώ ένα Ντόπερμαν να πηδήξει την Τωρίτα μου! Ή εσύ θα πηδηχτείς με τον Μπρούνο ή η σκύλα σου, διάλεξε. Η σκύλα μου! Nero è diventato il verde.